Καλημέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Πριν κάνουμε τις παρατηρήσεις, θέλω να σχολιάσω κάτι πολύ γενικό. Δεδομένου ότι δεν είναι η πρώτη φορά που καλούμαστε στην Επιτροπή την συγκεκριμένη για να εκφράσουμε τις απόψεις μας, τα αιτήματά μας, τις προσεγγίσεις μας, τις διεκδικήσεις μας. Ούτε είναι η πρώτη φορά, η μοναδική φορά, ίσα-ίσα είναι πάμπολες οι φορές, στις οποίες απευθυνόμαστε στα αρμόδια Υπουργεία, στο Κοινοβούλιο, στα κόμματα, με τα αιτήματά μας και τις διεκδικήσεις μας. Δεδομένου ότι αυτό λογίζεται ως δημόσιος διάλογος και νομίζω σε αυτή την κατεύθυνση γίνονται και οι προσκλήσεις, αναρωτιόμαστε πραγματικά πόσο γνήσιος και ουσιαστικός είναι αυτός ο διάλογος, δεδομένου ότι δεν λαμβάνεται υπόψη ποτέ τίποτε, πρώτον, από όσα καταθέτουμε στην Επιτροπή ή αποστέλνουμε στα κόμματα, και ταυτόχρονα την ίδια στιγμή ο Υπουργός Εσωτερικών και η κυβέρνηση γενικότερα μας παραπέμπει και βγάζει παράνομες, μας παραπέμπει στα δικαστήρια και βγάζει παράνομες όλες τις απεργίες, γιατί δεν μετέχουμε στις διαδικασίες του δημόσιου διαλόγου μέσω του ΟΜΕΔ. Αυτός ο παραλογισμός, ο οποίος δεν είναι καθόλου παραλογισμός, αλλά είναι μια προσχηματική διαδικασία και από τη μια ζητιούνται οι απόψεις και από την άλλη μας λέτε ότι δεν προσερχόμαστε στο διάλογο. Θέλουμε να τον καταθέσουμε εδώ, δεδομένου ότι εκκρεμεί και η αποφάση των δικαστηρίων πάλι για προσφυγές που άσκησε ο Υπουργός Εσωτερικών σε απεργιακές μας κινητοποιήσεις. Λέμε ότι δεν λαμβάνονται υπόψη, ούτε καν κατατίθενται στα νομοσχέδια υπό μορφή τροπολογιών ή εξ αρχής ρυθμίσεων. Και την ίδια ώρα ακούμε και γνωρίζουμε ότι εν πέ, και όπως κατατέθηκε εδώ από τον εκπρόσωπο, τον αντιπρόεδρο της ΕΝΠΕ, τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Πατούλη, ότι έχει αποστεί τις νομοθετικές τις ρυθμίσεις και ευελπιστεί ότι αυτές θα εισακουστούν. Εμείς έχουμε στείλει και στα κόμματα και στη Βουλή την προσέγγιση της Ομοσπονδίας, των εργαζομένων όλων των περιφερειών, σε σχέση με, ακριβώς με αυτή την απαράδεκτη κατάσταση που και οι περιφερειακές αρχές να ζητούν χαριστικές ρυθμίσεις για τους ίδιους, αδιαφορώντας για τις αναγκαίες ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους των περιφερειών και για την λειτουργία των υπηρεσιών τους. Δηλαδή χαριστικές ρυθμίσεις για παράλληλο χρόνο ασφάλισης, για την υπηρεσιακή τους κατάσταση, για εκτός έδρας για τους εκτελεστικούς 180 μέρες και την ίδια ώρα ζητάμε να αυξηθεί το όριο των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων για να μπορούν να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες και δεν εισακούγεται πουθενά, αυτό δεν κατατίθεται, ή ότι ζητάμε να χορηγηθούν πάγια οδηπορικά στους εργαζόμενους που εκτελούν εξωτερική υπηρεσία, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν αυτοκίνητα υπηρεσιακά. Δεν κατατίθεται τίποτα, δεν φτάνει στα νομοσχέδια τίποτε. Νομίζω ότι είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση. Όπως επίσης, για μια σειρά ζητήματα που έχουμε καταθέσει και θα τα ξαναπούμε και εδώ πάλι σήμερα, για τη νομική κάλυψη των υπαλλήλων, με τις προϋποθέσεις που βάζει ο νόμος, ότι δεν έχει προκληθεί δίωξη από την υπηρεσία ή από άλλη δημόσια αρχή, και η αιρετική. Στους αιρετούς προχωρήσατε σε ρύθμιση να προπληρώνετε τα έξοδα ενός υπαλλήλου, την έχετε αφήσει να τα βάζουν από την τσέπη τους και όταν τελεσιδικείς τότε να τα πάρουν. Σήμερα, από χθες μάλιστα, στείλαμε πάλι την πρότασή μας να καλύπτονται οι εργαζόμενοι των περιφερειών. Θεωρούμε βέβαια και γενικότερα και δημόσιοι υπάλληλοι με τα έξοδα για τα ΚΔΑΠ και τα αντίστοιχα για τα αμαία παιδιά. Και να αυξηθούν οι μέρες για την κάλυψη των κατασκηνώσεων. Και βεβαίως ζητάμε στους εργαζόμενους των περιφερειών η κάλυψη αυτή των τροφείων να διακαθορίζεται ο καθορισμός των ποσών, να γίνεται με αποφάσεις των περιφερειακών συμβουλίων και όχι με την παραπομπή στον ΟΑΕΔ που δεν παίρνει υπόψη του ούτε την κατασκηνώση πάνω σε κάθε περιοχή, ούτε τα ποσά που απαιτούνται. Όπως έχουμε ζητήσει και έχουμε καταθέσει, εκτός από το γενικό αίτημα όλων των δημοσίων υπαλλήλων για τους μισθούς σου, για τα δώρα και όλα αυτά, και για ζητήματα του ελεγκτικού επιδόματος, δεδομένου ότι οι περιφέρειες έχουν ένα πλήθος ελεγκτικών αρμοδιοτήτων και αντιμετωπίζονται εντελώς διαφορετικά από αντίστοιχους ακόμα και από αντίστοιχους υπαλλήλους άλλων υπουργείων. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που γίνεται, παράδειγμα, με τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις. Ότι καλύπτονται με αποζημιώσεις, η ειδική αποζημίωση, οι εργαζόμενοι του αντίστοιχου Υπουργείου, ενώ οι αντίστοιχες
οι αντίστοιχες αρμοδιότητες, οι αντίστοιχοι έλεγχοι που γίνονται από τους περιβαλλοντικούς επιθεωρητές των περιφερειών δεν καλύπτονται. Και πάμπολα τέτοια παραδείγματα. Θα ξαναφέρουμε στο τραπέζι, ευελπιστούμε εμείς ότι κάτι από αυτά θα εισακουστεί, αν και εμείς θεωρούμε το σύνολο των ετοιμάτων μας αναγκαίο για να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες μας. Και θέλω να σταθώ σε 2-3 άρθρα ακόμα. Το άρθρο 30. Κοιτάξτε, νομοθετείται κάθε τρεις και λίγο αποσπασματικές διατάξεις, διατάξεις οι οποίες δεν εφαρμόζονται. Αλλού αναφέρεστε για σύντηση στέγαση, αλλού αναφέρεστε συνολικά για διαβίωση. Υπάρχει η ρύθμιση του νόμου του 5003, που στο άρθρο 88, η οποία αφορά και τους εργαζόμενους και των Δήμων και των Περιφερειών, η εφαρμογή της οποίας, του άρθρου αυτή η εφαρμογή του, απαιτεί την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης. Όχι μόνο όσον αφορά τους εργαζόμενους των Περιφερειών και των Δήμων, αλλά συνολικά τους δημοσίους υπαλλήλους, εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς, όλο το προσωπικό, στο οποίο κρίνατε ότι είναι αναγκαίο να καλυφθεί ένα μέρος στοιχειωδώς του κόστους αυτού διαβίωσης. Αυτή η οικία δεν έχει βγει ακόμα, δεν έχει βγει, και έρχεστε τώρα πάλι με μια αποσπασματική ρύθμιση να βάλετε κάποια ζητήματα. Εμείς λέμε ότι είναι αναγκαίο και οι νησιωτικές και οι παραμεθόριες και οι ορεινές περιοχές να καλυφθούν όπως πρέπει, με χρήματα τα οποία θα πρέπει να προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι να μεταφέρονται ιδιαίτερα στους Δήμους και λένε οι Δήμοι μα εμείς δεν έχουμε τέτοια κονδύλια, και να κυνηγάνε τώρα οι διάφοροι κλάδοι τους Δήμους για να βγάλουν τέτοιες αποφάσεις. Πρέπει να ρυθμιστεί ενιαία για όλα τα νησιά χωρίς πληθυσμιακά κριτήρια, γιατί σε όλους τους χώρους και σε όλους τους κλάδους οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο πρόβλημα και με όλα τα συνολικά έξοδα διαβίωσης. Θεωρούμε επίσης ότι το άρθρο 45 για τις προσλήψεις των αναξάρτητων αρχών είναι εντελώς διάτριτο. Είναι απαράδεκτο συνέχεια να έρχονται διάτριτες διατάξεις για τις προσλήψεις και κατά τα άλλα, ας πούμε, να μιλάει η κυβέρνηση για το ΑΣΕΠ και την εφαρμογή του ΑΣΕΠ και όλα τα σχετικά. Όπως επίσης το άρθρο 11 για τη λειτουργία της συνεδριάσης των Περιφερειακών Συμβουλίων, έρχεστε να μονιμοποιήσετε μία διαδικασία απαράδεκτη, η οποία επί της ουσίας βάζει τα Περιφερειακά Συμβούλια να λειτουργούν και κλεισμένο των θυρών, και να γίνεται, θα έλεγα, θα μου επιτρέψετε, καρικατούρα συνεδριάσεων μακριά από τους φορείς, μακριά από το λαό, μακριά από τους εργαζόμενους, με όλες αυτές τις διαδικασίες τις οποίες έχουμε ζήσει όλο αυτό τον καιρό με τις τηλεδιασκέψεις και πόσο μάλλον με τα διαπεριφοράς, και να νομιμοποιείται αυτή την κατάσταση που γινόταν και γίνεται όλο αυτό το διάστημα. Λοιπόν, καλούμε να λάβετε υπόψη σας τις παρατηρήσεις, να λάβετε τις προτάσεις που έχουμε κάνει, γιατί όσο δεν τις λαμβάνετε, ακριβώς το σύνολο των εργαζομένων και από αυτά τα στοιχεία καταλαβαίνει πόσο ψεύτικη και ψευδεπίγραφη είναι η λεγόμενη αξιολόγηση την οποία προωθεί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή στο δημόσιο, και το σύνολο των εργαζομένων αντιτίθεται και για αυτούς τους λόγους, ακριβώς γιατί βλέπει μέσα στα μούτρα του ότι στοχοποιείται, ότι θέλει να του μεταφέρεται τις ευθύνες που έχει το κράτος και η κυβέρνηση του, η εκάστοτε κυβέρνηση, να τα μεταφέρει στον τελευταίο μοκλό της αμάξης, να φτιάξετε παντού ξυλαστήρια θύματα. Σας ευχαριστούμε πολύ.